Και θέλω να ξεκαθαρίσω από εδώ ότι οι δηλώσεις φίλοι μου προξένησαν ιδιαίτερες εντυπώσεις. Και τα σενάρια για τα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Φίλης μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά. Πρώτον, ότι τα πιστεύει, γιατί είναι απέδευτος. Δεύτερον, ότι θέλει να δημιουργήσει ένα θέμα για να σκεπάσει επικοινωνιακά τα δύσκολα μέτρα που πάνε να περάσουν. Και τρίτο και χειρότερο, ότι πάνε να δημιουργήσει καλό κλίμα στέλνοντας μήνυμα στην Τουρκία για την επίσκεψη Τσίπρα στην Τουρκία, όπως αυτή ανακοινώθηκε μετά τις εκλογές που κέρδισε ο Ερντογάν. Αυτό είναι επικίνδυνο. Εάν τα πιστεύει αυτά που λέει, δικαίωμά του, αλλά δεν κάνει για υπουργός παιδείας, πρέπει να φύγει. Εάν το λέει για επικοινωνιακούς λόγους, είναι επίσης επικίνδυνος και δεν πρέπει να φύγει μόνο αυτός, πρέπει και ο Πρωθυπουργός να πάρει ξεκάθαρη θέση. Εάν πάλι το λέει, στέλνοντας μήνυμα στους Τούρκους, του απαντάμε ότι μπορεί να βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση, αλλά εκτόσεις στα εθνικά θέματα οι Έλληνες δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν. Δεν θα αφήσουν να παραγραφεί και να καταγραφεί διαφορετικά η ελληνική ιστορία. Και πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι και επιστημονικά ήταν γενοκτονία, όπως ομόφωνα αποφάσισε η Βουλή το 1996.